Θα παραμείνουμε στο μέτωπο της πανδημίας, θα συζητήσουμε γενικότερα και την πολιτική επικαιρότητα. Μαζί μας στο στούντιο της Crete TV, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης. Κύριε Ραγκούση, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω, αγαπητέ κύριε Δασκαλάκη. Και θέλω να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία προηγήθηκαν όσον αφορά το βίντεο και τη σύνδεση για τον κορονοϊό. Στην πρόσφατη πρόταση μορφής και στη συζήτηση στην Ολομέλεια, η πανδημία ήταν αναπόφευκτο να μην αποτελέσει ένα πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης. Θέλω το δικό σας σχόλιο, καθώς βρισκόμαστε περίπου στα 2 χρόνια αυτής της πανδημίας σε επίπεδο χώρας και εξακολουθούμε καθημερινά να θρηνούμε δεκάδες ανθρώπους. Είναι αλήθεια αυτό όπως ακριβώς το λέτε και εμείς εδώ και δυστυχώς ένα ικανό χρονικό διάστημα έχουν καταλήξει το συμπέρασμα, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτή η μεγάλη τραγωδία που ζήσαμε πήρε διαστάσεις που δεν θα έπαιρνε αν ήταν διαφορετική διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης. Προφανώς η πανδημία είναι αντικειμενικό γεγονός και υποχρεωτικά θα κατέληγαν πολλοί συνάνθρωποι μας, αλλά το μέγεθος αυτής της μεγάλης καταστροφής που έγινε με τόσες χιλιάδες νεκρούς έχει αποκλειστικά σχέση με το γεγονός της πολιτικής ευθύνης που πήρε η κυβέρνηση του κ. Ιάκου Μητσοτάκη από την ώρα που αποφάσισε να μην ενισχύσει όσο μπορούσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ ξέρετε, δεν θέλω να πολυλογήσω, ούτε να σας πω πολλά. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Από την ώρα που πέθαναν άνθρωποι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και από την ώρα που συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, πέθαναν επειδή δεν βρήκαν καν τη δυνατότητα να έχουν μία νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αυτό από μόνο του είναι η απόλυτη απόδειξη της πολιτικής ευθύνης που υπάρχει. Γιατί είναι, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, 2 χρόνια. Αν ήταν 2 μήνες, να λέει κανείς, δεν προλάβαμε. Θεωρείτε ότι είναι μία λάθος τακτική της κυβέρνησης από την αρχή, γιατί θα σας θυμίσω, ας πούμε, ότι στην πρώτη καραντίνα υπήρξαν και τα σχόλια από πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι η Ελλάδα είναι αυτή που διαχειρίζεται καλύτερα την πανδημία. Δυστυχώς αυτό αφορούσε μόνο την αρχική φάση, γιατί τώρα έχουμε γίνει από τους χειρότερους στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ χειρότερα σε όλους τους κρίσιμους δείκτες διαχείρισης πανδημίας, πολύ χειρότερα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μπορεί, ξέρετε, αυτός ο εφησυχασμός και η αλαζονία που γεννήθηκε από τα εγκόμια της πρώτης περίοδου να παίξει ένα ρόλο. Αλλά πάντως, επειδή μιλάμε για ανθρώπινη ζωή, όλα αυτά είναι αδικαιολόγητα. Και υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις. Να μην υπήρχαν, να έλεγε κανείς. Η αντιπρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακούμε πολύ συχνά πολλά στελέχη του κόμματός σας, αλλά και τον πρόεδρο, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, να κριτικάρει σκληρά την κυβέρνηση, λέγοντας ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και γενικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ουσιαστικά έχει αποδομηθεί. Είμαστε μια χώρα που διαχρονικά αντιμετώπιζε προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στην κόψη του ξηραφιού? Ναι, είμαστε και είμαστε ίσως και πια έχουμε περάσει την κόκκινη γραμμή. Αυτό, ξέρετε, η δασκαλά και εμάς μας έκανε και να συνδέσουμε και το πρόβλημα της πανδημίας και το ξύτατο πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει το εισόδημα των οικοκυριών με το αίτημά μας για εκλογές. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη φάση δώσαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση που μπορούσαμε, μέχρι που βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και πρότεινε να υπάρξει κοινός υπουργός υγείας, να υπάρξει συμβούλιο των πολιτικών αρχών για να μοιραστούμε την πολιτική ευθύνη στη διαχείριση της πανδημίας και να μην αισθάνεται η κυβέρνηση ότι παίρνει μόνη της το βάρος και οι άλλοι απλώς έχουν τον εύκολο ρόλο να πετροβολούν. Όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης τα απέρριψε με αλαζονία και μας οδήγησε στην υποχρεωτική για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος πρόταση της πραγματοποίησης άμεσα εκλογών για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και στην πανδημία και στην ακρίβεια, ο πολίτης αυτό που θέλει δεν είναι μόνο να ασκούμε εμείς την κριτική, θέλει και να αλλάξουν τα πράγματα στη ζωή του. Βεβαίως, κύριε Ραγκούση, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι και κυρίως από το στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι ήταν ένα πυροτέχνημα η πρόταση Μομφής, γιατί γνωρίζατε ότι ήταν εξαιρετικό δύσκολο να μην κερδίσει τον απαιτούμενο αριθμό των βουλευτών της η Νέα Δημοκρατία. Και ότι με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας κρύφτηκε πίσω από το φόβο του στην πιθανότητα εκλογών. Νομίζω ότι αυτό η Νέα Δημοκρατία που όντως το ισχυρίζεται, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι αλήθεια, να δοκιμάσει να προκηρύξει εκλογές. Και θέλω να μείνω σε αυτό το θέμα, κύριε Δασκαλάκη, γιατί η έννοια η δικιά μας είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές από τη μια στον τομέα της πανδημίας, από την άλλη να διασωθεί το εισόδημα, αυτό το πενιχρό έστω εισόδημα που
υπάρχει αυτή τη στιγμή στα χέρια των ελληνικών νοικοκυριών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν αλλάξει κυβέρνηση. Γι' αυτό επιμένουμε στο αίτημα για εκλογές. Γι' αυτό επιμένουμε και ότι όλα τα κόμματα που μέχρι τώρα δεν έχουν προσχωρήσει στο αίτημά μας για εκλογές, δεν έχουν συμφωνήσει δηλαδή με αυτό το αίτημά μας, ότι πρέπει να εξετάσουν τη στάση τους. Γιατί το να λες ότι εγώ δεν θέλω την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν ζητάω και εκλογές, είναι σαν να λες, αφού δεν ζητάς εκλογές, ότι θες να μείνει η κυβέρνηση. Αν μείνει η κυβέρνηση, ούτε στην διαχείριση της πανδημίας, ούτε στη διαχείριση της ακρίβειας θα αλλάξει κάτι. Στο κομμάτι της ακρίβειας, πριν από μερικές ημέρες, είχαμε αυτήν την ανακοίνωση διαστόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού και βεβαίως την εξειδίκευση από τον κύριο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, όσον αφορά τον ένφια. Που ουσιαστικά είναι ένα μέτρο που μειώνει τον ένφια σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Ο κύριος Μητσοτάκης, την ημέρα που ανακοινώθηκε το μέτρο, είπε ότι αυτή η προεκλογική εξαγγελία εφαρμόζεται πλέον σε ποσοστό πάνω από το 30%, ενώ αρχικά ήταν στο 15%. Αυτό δεν είναι μία διαδικασία να προσεγγίσει η κυβέρνηση την κοινωνία με έναν φόρο που τσούζει την τσέπη του μέσου Έλληνα. Εάν αφορούσε τον μέσο Έλληνα αυτή η απόφαση της κυβέρνησης, μπορεί να ήταν έτσι, κύριε Δασκαλάκη. Στο μεγαλύτερο όμως βαθμό δεν αφορά τον μέσο Έλληνα, αφορά αυτόν που έχει την ακριβή κατοικία, τους πλούσιους, τους έχοντες και κατέχοντες αφορά αυτή η ρύθμιση. Αν ήθελε ο κ. Μητσοτάκης πραγματικά να βοηθήσει τα εκατομμύρια των Ελληνίων και των Ελλήνων που πλήττονται από την πανδημία, και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο νοικοκυριού, αλλά σε επίπεδο επιχειρήσεων, σε επίπεδο αγροτών. Βλέπουμε τον ξεσηκωμό των αγροτών που βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη θηλιά που έχει μπει στο λαιμό τους από την μεγάλη αύξηση του κόστους των υλών, των εφοδίων, των αγροτικών εφοδίων, των τροφών και ούτω καθεξής. Αν ήθελε λοιπόν να βοηθήσει όλες αυτές τις κατηγορίες των Ελληνών, πρώτον έπρεπε να έχει αυξήσει ήδη τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ και όχι να λέει ζήσε Μάιο μου να φας τριφύλι, γιατί το Μάιο λέει θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα έπρεπε ήδη να έχει μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές στα καύσιμα και στην βενζίνη και θα έπρεπε ήδη να έχει μειώσει και το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. 30%. Σε έναν τόπο που πληρώνει πιο ακριβά από κάθε άλλο μέρος της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης τα καύσιμα. Ναι, υπάρχει λοιπόν και το μεταφορικό κόστος. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια λυσίδα και κυρίως υπάρχει μια εσχροκέρδεια που ανέχεται. Ξέρουμε πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία αυτή τη στιγμή αποδεικνύουν ότι η μεγάλη αύξηση των τιμών σε πολλά είδη δεν οφείλεται στον αντικειμενικό παράγοντα της αύξησης του ρεύματος, αλλά στην εσχροκέρδεια που γιατί έχει επικρατήσει, γιατί έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία έχει θεό της την αγορά που θεωρεί ότι αυτή θα αυτορυθμιστεί. Παραμύθια της Καλλιμάς, κύριε Δασκαλάκη, δεν αυτορυθμίζεται η αγορά. Το μόνο που κάνουν είναι αυτοί που εσχροκερδούν να απομυζούν το εισόδημα των Ελλήνων και των Ελλήνων. Κύριε Ραγκούση, στην κεντρική πολιτική σκηνή φαίνεται ότι αλλάζουν οι ισορροπίες, τουλάχιστον μετά και την ανάληψη της Προεδρίας του Κινάλ από τον Ηρακλειώτη, πρόεδρο τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Δημοσκοπικά μάλιστα δείχνει ότι το Κινάλ αρχίζει να πλησιάζει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μοναδικός ρυθμιστής της κέντρο-αριστερά στην Ελλάδα? Το μοναδικός δεν το έχουμε υποστηρίξει ποτέ. Το κυρίαρχος. Ο κυρίαρχος. Το κυρίαρχος το έχουμε υποστηρίξει και πάλι όχι γιατί είμαστε αυθάδεις ή έτσι θέλουμε, αλλά γιατί αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της ετιμιγορίας του ελληνικού λαού στις πρόσφατες εκλογές. Αυτό που εμείς πιστεύουμε, αγαπητοί κύριε Δασκαλάκη, είναι πρώτον για μας το κίνημα αλλαγής δεν είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι δεξιά. Εμείς θέλουμε να φύγει δεξιά. Και στη θέση δεξιάς θέλουμε να έρθει μια προοδευτική κυβέρνηση που έχουμε κάνει την πρόταση γι' αυτό και προς το κίνημα αλλαγής και προς τα υπόλοιπα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και γι' αυτό το λόγο ζητάμε εκλογές. Θα μπορούσατε δηλαδή να είστε και συνοδοιπόροι με το κίνημα αλλαγής? Σε ό,τι μας αφορά, ναι, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, όχι μόνο με το κίνημα αλλαγής αλλά και με τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί, προσέξτε, αν γίνουν αύριο το πρωί, αγαπητοί κύριε Δασκαλάκη, εκλογές και σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση, το αποτέλεσμα δεν θα να γίνει ξανά μόνο Τσίπρας Πρωθυπουργός και κάποια στελέχη των κομμάτων που θα σχηματίζουν την κυβέρνηση υπουργοί, αλλά θα είναι να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα εντελώς ριζικά άλλες πολιτικές προς όφελος των πολιτών. Δηλαδή, αύριο το πρωί, μια προοδευτική κυβέρνηση, αν θέλει, μπορεί, είναι ρεαλιστικό, να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ. Σίγουρα όμως, κύριε Ραγκούση, ένα κόμμα εξουσίας, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα νιώθει έναν προβληματισμό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Βρίσκεστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη εκλογική περιφέρεια του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστά κοντά στο 50% με βάση την τελευταία λαϊκή ετιμιγορία. Το ΠΑΣΟΚ επίσης στις τελευταίες εκλογές τα υψηλότερα του ποσοστά τα είχε στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Θα μπορούσε η Κρήτη να αλλάξει την ισορροπία της δυναμικής του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ?
με έναν Ηρακλειώτη πρόεδρο. Εμείς πιστεύουμε μόνο προς τα πάνω θα είναι η πορεία η δική μας και στο Ηράκλειο της Κρήτης και συνολικά στην Κρήτη και στη χώρα. Θα σας αναφέρω ένα ιστορικό προηγούμενο, πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, κύριε Δασκαλάκη. Όταν το 81 το Πασόκ με τον Ανδρέα Παπανδρέου πέτυχε αυτή την ιστορική, τη μεγάλη θριαβευτική νίκη του Οκτώβρη του 81 με το 48%, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γιατί τότε δεν υπήρχε συνασπισμός, πέτυχε το μεγαλύτερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταπολιτευτικής περίοδου που είχε καταφέρει να πετύχει παράλληλα με το τεράστιο 48% του Πασόκ. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Όταν οι προοδευτικές δυνάμεις πάνε προς τα πάνω, πάνε όλες μαζί προς τα πάνω. Το θέμα για τον πολίτη είναι αν θα υπάρξει αυτή τη στιγμή από κοινού το αίτημα των εκλογών. Εμείς το έχουμε υποβάλει. Πρέπει να επανεξετάσει τη θέση του το κίνημα αλλαγής. Αφού προς το παρόν λέει ότι δεν ζητάει εκλογές, για πόσο θα συνεχίσει να το λέει κάτι τέτοιο. Γιατί επαναλαμβάνω, όσο δεν γίνονται εκλογές, παραμένει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση. Παραμένουν οι ίδιες πολιτικές που και το κακό που ξέρουμε κάνουν και συμφωνεί σε αυτό το κίνημα αλλαγής και στην πανδημία, αλλά και τώρα πια και στην ακρίβεια σε βάρος των πολιτών. Άλιστα. Άρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ένας είναι ο δρόμος. Εκλογές, προοδευτική κυβέρνηση. Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε στο κεντρικό μας δελτίο. Καλό σας βράδυ. Επίσης.